υπέστησαν μεγάλη μείωση στο μισθό τους. Φανταστείτε ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός το 2010 ο πρώτος μισθός ήταν 1050 ευρώ και το 2024 ο πρώτος μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι στα 800 ευρώ. Σε συνδυασμό φυσικά με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει και το κόστος διαβίωσης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας με τα υψηλά ενοίκια, τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας εκπαιδευτικός νεοδιόριστος δεν μπορεί να επιβιώσει με βάση το μισθό που έχει. Γι' αυτό το βασικό αίτημα του κλάδου αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο είναι οι αυξήσεις των μισθών μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζω ότι όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις, όλες οι κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα επίπεδα έχουν ως βασικό αίτημα την αύξηση των μισθών. Επίσης, επειδή βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου έχουμε πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς αλλά και προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλέον η αγωνία όλων αυτών των συναδέλφων είναι ακριβώς για το πώς θα επιβιώσουν και για το πώς θα βρουν ένα σπίτι στο οποίο θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση το μηνύο εισόδημα. Και στην περιοχή που ζούμε, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, τα ενοίκια δυστυχώς είναι πάρα πολύ ψηλά και να σημειώσω ότι σε πολλές περιπτώσεις το ενοίκιο που καταβάλει κάποιος πρωτοδιόριστος ή αναπληρωτές εκπαιδευτικός συνήθως ξεπερνά και το 50% του μηνύου εισοδήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πώς μπορεί να επιβιώσει. Παράλληλα να πω ότι σε αυτές τις δύσκολες λοιπόν συνθήκες που μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός και ειδικότερα οι νέοι συνάδελφοι πρέπει να έχουν ένα απόθεμα, να κρατήσουν ένα απόθεμα πάνω από 1.500-2.000 ευρώ όταν έρθει η πρόσληψη είτε η μόνιμος διορισμός για να κάνουν τη μετακόμιση, τη μετακίνηση στον τόπο που θα διοριστούν, γιατί συνήθως η πλειονότητα αυτών των συναδέλφων ο τόπος διορισμού ή ο τόπος πρόληψης διαφέρει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Άρα, βασικό αίτημα είναι η αύξηση των μισθών μας, καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και θυμίζω παράλληλα ότι στο δημόσιο τομέα, άρα και στους εκπαιδευτικούς, έχει καταργηθεί και ο 13ος, 14ος μισθός, τα λεγόμενα δώρα. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι αυξήσεις μισθών και επαναφορά των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.